Είμαστε. Πάμε να καλησπερίσουμε την Θέκλα Πετρίδου, την ψυχολόγο. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο, εκεί βρίσκεται, για να συζητήσουμε μαζί της. Γεια σου, Θέκλα μου, τι κάνει? Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον κόσμο. Μόνο που δεν είμαι στην Κύπρο. Α, πού είσαι? Εκεί που είμαι. Okay. Εντάξει, δεν μας λες. Περνάς την καραντίνα εκτός, λοιπόν. Έχω φύγει εκτός Κύπρου για μια εβδομάδα το αρχές Σεπτεμβρίου. Και λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών για τον COVID, για τον κορονοϊό, έχω παραμείνει εκτός. Και είμαι πάρα πολύ καλά, σε σημείο που σκέφτομαι να επιστρέψω πίσω, μόνιμα εννοώ. Την καλύτερη δουλειά θα κάνεις. Ελπίζω εκεί που είσαι να μην έχει COVID γενικά. Παντού έχει, Δημήτρη μου. Δεν έχει πουθενά που να μην έχει COVID. Παντού μας κυνηγάει. Η ευχή μου για το νέο έτος είναι να γλιτώσουμε από αυτόν. Μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Για να δούμε τώρα όμως πώς θα γλιτώσουμε από τις συνέπειες του κορονοϊού, οι οποίες δεν είναι και πολύ εύκολες, γιατί δεν είναι μόνο στην υγεία μας τη σωματική, είναι και στην ψυχική. Διότι καταλαβαίνω, εγώ το είπα και στην αρχή της εκπομπής, προλογίζοντάς σε, δεν έχω τις γνώσεις, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στον κόσμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική πίεση που νιώθουμε όλοι, εμείς οι δικοί μας άνθρωποι, όλος ο κόσμος, επειδή πρώτον είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι με τα lockdown, τα συνεχιζόμενα lockdown, είμαστε από το Μάρτιο περίπου με μια έτσι μικρή διακοπή το καλοκαίρι, και μάλιστα τώρα την περίοδο των γιορτών εκτιμώ ότι τα πράγματα θα είναι και λίγο ακόμα πιο δύσκολα, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε στο γιορτινό τραπέζι με τα άτομα που αγαπάμε, με τους ανθρώπους μας. Και δεν είμαστε, και δεν θα είμαστε, και δεν πρέπει να είμαστε. Να το ξαναπούμε αυτό. Δημήτρη γιατί... μου, κοίταξε, αυτό με τα γιορτινά τραπέζια θα ξεκινήσω από το τέλος, αν ορθόδοξο όπως είμαι πάντοτε, για να πω ότι γλιτώσαμε και από μερικά ανεπιθύμητα τραπέζια, ε! Εγώ μαζί σου, ξέρεις, γι' αυτό σε αγαπάω. Εμείς γιατί ταιριάζουμε πολύ, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Όχι, πίστεψέ με, Δημήτρη, ότι πάρα πολλοί όταν έρχονται γιορτές. Ναι. Και των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ένα άγχος το έχουν για αυτά τα τραπέζια με πεθερικά, με συγγενείς κλπ. Με ανθρώπους με τους οποίους αναγκαζόμαστε να κοινωνικοποιηθούμε χωρίς να θέλουμε ουσιαστικά. Όμως, πολύ ορθά το έθεσες, αυτά ίσως είναι τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι πιο δύσκολες γιορτές, σίγουρα είναι, που έχουμε περάσει τον τελευταίο αιώνα. Αν μιλήσουμε, μπορώ να θυμηθώ μέχρι πριν 20 χρόνια, όταν ήταν η παραμονή του 2000. Πώς ήμασταν τότε και πώς οραματιζόμασταν πώς θα ήταν η νέα χιλιετία και πώς σήμερα, λίγες μέρες πριν το 2021, ζούμε την πιο δύσκολη και την πιο τραυματική ψυχικά περίοδο των τελευταίων 20 χρόνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, Δημήτρη. Εγώ ίδια είμαι ψυχολόγος. Είμαι εκπαιδευμένη για να διαχειρίζουμε κρίσεις και όμως νιώθω ότι έχω χρειαστεί όλα τα αποθέματα ψυχικής ενέργειας που είχα και δεν είχα. Για να μπορέσω να επιβιώσω, βεβαίως. Άρα είναι μια δοκιμασία και για εσάς τους ειδικούς. Μα για εμάς είναι ακόμη περισσότερο, γιατί σκέψω ότι πόσος πολλής κόσμος απευθύνεται στους ειδικούς, ειδικά και στη δική μου την περίπτωση που έχω το κανάλι στο YouTube, που έχω καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο και μέσω του email μου κλπ. Σκέψω πόσα πολλά αρνητικά μηνύματα παίρνω, όχι αρνητικά προς εμένα, αρνητικά για τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Γιατί μιλούμε για μια συνθήκη σαν να είμαστε σε πόλεμο. Στην ουσία έχουμε την ψυχολογία ενός κράτους σε πόλεμο. Στην Κύπρο έχει αναβιώσει η συνθήκη του curfew. Curfew λεγόταν κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας ο κατοίκον περιορισμός μετά από κάποια ώρα το απόγευμα. Ναι. Οι παλιότεροι που όταν ήταν παιδιά ήταν ακόμη Αγγλοκρατία έχουν θυμηθεί εκείνες τις περιόδους. Ναι. Ζούμε σε μια κατάσταση εμπόλεμη ουσιαστικά. Δεν έχουμε πόλεμο αυτό καθ' αυτό, αλλά... καλούμαστε να επιβιώσουμε σε συνθήκες σχεδόν πολέμου. Και είμαστε απροετοίμαστοι γι' αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς οι νεότεροι, όσοι είναι στην ηλικία των γονιών μας, έχουν προετοιμασία γιατί πέρασαν δύσκολα παιδικά χρόνια. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει την εποχή της μεταπολίτευσης, είμαστε εντελώς χωρίς άμυνες. Ήρθαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι καθολικά και με τοπικά με τους εσωτερικούς μας δαίμονες και με τα προβλήματα μέσα στο σπίτι μας. Όποιος ζει μόνος του ήρθε σε επαφή με τα θέματα που έχει με τον εαυτό του. Όποιος ζει με άλλους έχει αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητά του. Και υπάρχουν, εσύ το έχεις δείξει πολλές φορές, υπάρχουν και άνθρωποι και γυναίκες και άντρες
που είναι δυστυχισμένοι με τον άνθρωπό τους στο σπίτι τους. Και αυτή ίσως είναι η χαριστική βολή, το να μείνεις κλεισμένος 24 ώρες για 2 μήνες. Μα δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι έχουν προκύψει τόσα πολλά διαζύγια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θυμάμαι ότι πρωτού ξεκινήσει να μας παίρνει και εμάς το κολάι που λέμε στην Κύπρο, αρχές Φεβρουαρίου που διάβαζα τι γινόταν στην Κίνα, έλεγαν ότι έχει αυξηθεί ραγδαίο αριθμός των διαζυγίων, ειδικά τέλη της άνοιξης, μετά που έκλεισε το lockdown, λέει, στην πόλη από την οποία ξεκίνησε, στη Γιουχάν, από την οποία ξεκίνησε η πανδημία, λέει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αιτήσεις διαζυγίων έκαναν. Αυτό δεν είχε συμβεί μόνο εκεί, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί οι οποίοι παίρνουν διαζύγιο είναι και τυχεροί. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι όσοι είχαν πρόβλημα και η πανδημία, η καραντίνα έχει αποτελέσει το έναυσμα για να συνειδητοποιήσουν ότι υπήρχε πρόβλημα στη σχέση τους και να την τελειώσουν, μια χαρά τα πάνε. Τι γίνεται όμως με εκείνους που κακοποιούνται μέσα σε γάμους και σχέσεις? Άμπρα, μισό λεπτό, κάτσε. Θα πάμε από την αρχή. Άρα προϋπήρχε το πρόβλημα, η σχέση ήταν προβληματική, ώστε όταν μένεις 24 ώρες το 24ωρο με έναν άνθρωπο για 2 μήνες, να βγαίνουν όλα τα προβλήματα που έχετε και να ουσιαστικά... Ναι, με όλα αυτά που σπρώχνεις κάτω από το χαλί. Ναι, αυτά που κρίνουμε. Αναγκάζεσαι να πάω παρακάτω, ναι. Αναγκάζεσαι να τα αντιμετωπίσεις. Αναγκάζεσαι. Και δεν είναι κάτι που έχεις επιλογή. Δεν μπορείς να πεις, αχ, τα έχω πάρει τώρα με τη γυναίκα μου, ας πάω μια βόλτα, ας πάω ένα φίλο μου να πάμε για καφέ. Ποιο καφέ? Είναι όλα κλειστά. Ναι, τίποτα τώρα. Ούτε shopping therapy δεν μπορείς να κάνεις. Να πας να ψωνίσεις, ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Τι είναι αυτό που έχετε εσείς εκεί? Τι είναι αυτό, το ακούω. Να σου πω τώρα, είπες κάτι πολύ σημαντικό όμως. Είπες και για την κακοποιημένη γυναίκα. Η οποία και για τον κακοποιημένο άνδρα θα μιλήσω, Δημήτρη, που δεν μιλάει κανείς. Υπάρχουν και κακοποιημένες γυναίκες μέσα σε σπιτικά και κακοποιημένοι άνδρες. Η κακοποίηση έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι σωματική κακοποίηση, μπορεί να είναι ψυχική κακοποίηση, μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση. Αλλά ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε συχνά και αν ήθελες μια μέρα να κάναμε μια ειδική συζήτηση γι' αυτό, είναι οι κακοποιημένοι άνδρες ψυχικά και σεξουαλικά από τις συζύγους. Κάτι και θέλω, θα το οργανώσω αμέσως μετά τις γιορτές. Το άκουσε αυτό, θέλει σίγουρα. Σε ακούω και σε εμπιστεύω με πλά τα μούτια. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν περνούν καλά. Επίσης, νεαρά παιδιά, μαθητές, φοιτητές. Αυτές τις μέρες στο κανάλι μου στο YouTube έχω φιλοξενήσει επιστολές από νέους ανθρώπους που λένε: νιώθω τραυματισμένος, εγκλωβισμένος σε ένα σπίτι με τοξικούς γονείς, για παράδειγμα. Τι τους απαντάς, βρε Θέκλα μου, με συγχωρείς. Τι τους απαντάς, τι τους λες, όταν ένας άνθρωπος σου στέλνει ένα μήνυμα και είναι σε απόγνωση και λέει: εγώ δεν μπορώ. Δεν περνάω καλά, δεν είμαι καλά. Καταρχάς, αυτό που θα πω και θα το πω και από την εκπομπή σου, Δημήτρη, είναι ότι στην Κύπρο ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια άμεσης βοήθειας είναι το 1440. Στην Ελλάδα είναι το 15900. Εάν βρίσκεστε σε κατάσταση που κινδυνεύετε από ενδοοικογενειακή βία, τηλεφωνήστε στο 15900 όσοι είστε στην Ελλάδα, στο 1440 όσοι είστε στην Κύπρο, στις εθνικές γραμμές βίας. Αν είστε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης και παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου αυτή την εκπομπή, καλέστε τον εθνικό αριθμό για τη βία, ζητήστε βοήθεια. Όποιος δεν μίλησε, έχει θέμα. Ναι. Αυτή τη μικρή θλίψη που μπορεί να νιώθουμε όλοι, αυτή την καταπίεση που μπορούμε να νιώθουμε όλοι, και δεν μας στέγει, δεν μας καταπιέζει ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο άντρας μας, ας πούμε, ούτε κανείς άλλος, ούτε οι γονείς μας για πιο μικρές ηλικίες που αναφέρθηκες. Αλλά αυτό που έχουμε λόγω της καραντίνας. Και τώρα πάντα τις μέρες των γιορτών, από ό,τι μου λένε και βλέπω τα στοιχεία, αυξάνονται τα περιστατικά ανθρώπων που νιώθουν. Υπάρχει λεγόμενη κατάθλιψη ή μελαγχολία των γιορτών. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο. Εντάξει. Ναι. Δεν επιδεινώνεται από down. Βεβαίως επιδεινώνεται. Επιδεινώνεται επί 10, Δημήτρη. Δηλαδή. Τι το συμβουλεύουμε τον άλλον να κάνει τώρα? Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Λοιπόν. Να χρησιμοποιείτε τις εξόδους για άσκηση. Να βγαίνετε μια φορά τη μέρα έξω από το σπίτι, να πηγαίνετε κάπου στη φύση ή στην ακροθαλασσιά ή στο βουνό. Ναι. Να περπατήσετε γρήγορα, να τρέξετε, να βάλετε να ακούσετε στα ακουστικά σας μουσική που σας αρέσει. Κίνηση. Κίνηση και έξοδος από το σπίτι. Μπορούμε να το κάνουμε, δικαιούστε, δεν δικαιούστε να πάτε για άσκηση? Άλλια βέβαια και μέχρι τις 9 το βράδυ μπορούμε να... Μη μένετε 24 ώρες το 24 ώρα μέσα στο σπίτι. Βγαίνετε τις ώρες που δικαιούστε να βγείτε. Όχι για να πάτε να βρεθείτε με άλλους ανθρώπους χωρίς μάσκα,
για να ασκηθείτε στο ύπαιθρο. Να βγαίνουμε μόνοι μας, μισό λεπτό, κάτσε, ρωτήσεις. Να βγαίνουμε μόνοι μας ή να βγαίνουμε με τον σύντροφό μας. Αλλά αν μας καταπιέζει το ότι είμαστε συνέχεια με τον σύντροφό μας, δεν πρέπει να βγαίνουμε. Ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του να βγαίνει. Για να κάνουμε και λίγη εναλλαγή. Το πολύ μαζί σκοτώνει, λέει. Το βλέπεις όλη μέρα σπίτι, 23 ώρες. Τη μία ώρα να είσαι μόνος σου, ρε παιδί μου, να σκεφτείς, να πεις κάτι, μια κουβέντα φρένας. Δεν είναι κακό. Κοίταξε, Δημήτρη, οι σχέσεις επιτυχημένες έχουν μια κυκλικότητα. Υπάρχει και η ώρα που είναι μαζί το ζευγάρι και είναι συνδεδεμένοι και η ώρα που είναι ο καθένας χώρια για να πεθυμά ο ένας τον άλλον, για να είναι ο καθένας ολοκληρωμένος σαν πρόσωπο. Για να είσαι καλά σε μια σχέση, πρέπει πάντοτε να μπορείς να είσαι αυθύπαρκτος. Να μπορείς να είσαι και μόνος σου καλά, αλλά να επιλέγεις να είσαι μαζί με τον άλλον. Σωστό. Πες μου και κάτι άλλο. Φωνάζομαι, δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω, μου αρέσει πολύ να μιλάω μαζί σου. Άκουσε με. Ξέρω ότι τώρα μέσα στο σπίτι όλοι παίρνω μηνύματα πολλά και εγώ και εσύ. Είναι με τις πιζάμες οι κυρίες, με τις πιζάμες οι κύριοι. Όχι, να ντύνεστε. Να φτιάχνεστε και να στολίζεστε. Τι να κάνει τώρα, μου λέει μια γυναίκα προθέσεις, μου έλεγε, μα τι να βάφω, με λέει, ναι. Και πηγαίνω, λοιπόν, άκου, Δημήτρη, πρόγραμμα. Ξυπνάμε πρωί, δεν ξυπνάμε μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ. Ξυπνάμε πρωί. Αν δεν σας επιτρέπω στις 11 το αργότερο. Όσοι δεν εργάζονται. Τι, 11 η ώρα μας πήρε το μεσημέρι. Εντάξει, επειδή έχει κόσμο που ξυπνάει 3 και 4 το απόγευμα και πάει για ύπνο τα χαράματα. Έχει πολύ κόσμο που έχει γυρίσει το. Έκανε τη μέρα νύχτα τώρα με την καραντίνα. Να, εντάξει, άντε, πες 11. Το αργότερο. Ξυπνάμε πρωί. Έχουμε πρόγραμμα. Κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα καθημερινά. Βάζουμε πλάνο στη μέρα. Βάζουμε εργασίες στον εαυτό μας. Πρέπει να κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Χωρίς πρόγραμμα. Και χωρίς ταχτές ώρες ύπνου. Χωρίς υγιεινό και θρεπτικό φαγητό. Και χωρίς να βάζουμε όρια στον εαυτό μας, θα χάσουμε την μπάλα. Άρα και ο εγκλεισμός της καραντίνας θέλει κανόνες. Βέβαια. Θέλει πρόγραμμα για να τα βγάλεις πέρα. Χωρίς πρόγραμμα δεν γίνεται. Ωραία. Να το υιοθετήσουμε από σήμερα. Το λέω και εδώ σε όλους, γύρω μου, με προγραμματάκι. Θα ξυπνάτε. Πρόγραμμα. Και στις διακοπές, αν δεν είμαστε προγραμματισμένοι, δεν θα περάσουμε καλά. Πόσο μάλλον τώρα που θα μείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα. Σωστό. Να ντυνόμαστε και λίγο, να μην είμαστε με την πιζάμα συνέχεια. Ναι, ναι, φτιάξτε και λίγο τα μαλλιά, όσοι έχετε. Σωστό. Έχεις δίκιο. Πολύ βασικό. Να μην βαριέται ένα τον άλλο, γιατί θα βαρεθούμε τόσους μήνες. Φορέστε και κάτι ωραίο μέσα στο σπίτι. Έχει κάτι φωτογραφίες, Δημήτρη, την εποχή της κατοχής στην Αθήνα. Κάτι παλιές κυρίες αριστοκράτησες που έβγαιναν με τις τουαλέτες να σκουπίσουν τα κοτέτσια. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Θα γινόμαστε υπερπαραγωγές και θα πηγαίνουμε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι. Στο μπαλκόνι. Βγάλετε φωτογραφίες. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Έτσι θα περάσει. Λοιπόν. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ και πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και προσκαλώ τους τηλεθεατές σου στο κανάλι μου στο YouTube, όπου θα κάνουμε πολλά live τώρα τις γιορτές. Φιλιά. Θέκλα Πετρίδου. Ναι, Θέκλα Πετρίδου στο YouTube. Έχει υλικό εκεί για δύο καραντίνες. Έχει υλικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, Δημήτρη μου. Να σε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλές γιορτές.